Το 2020, οι Έλληνες πρόσκοποι περήφανα γιορτάζουν τα 110 χρόνια ιστορίας τους, 110 χρόνια εθελοντισμού. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας. Πλέον η νόσος COVID-19 είναι πανδημία. Εξαπλώνεται τα... Πρόσκοποι, μεγαλύτερη κίνηση για νέους στον κόσμο από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Θα κάτσω σπίτι, τραγουδούν οι πρόσκοποι Κυκλάδων. Και το ίδιο φυσικά θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση είναι το ρητό των προσκόπων που κατάφεραν να το κάνουν πράξη στο δύσκολο καιρό της πανδημίας. Από τις 10 Μαρτίου έχουμε αναστείλει όλες τις προσκοπικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Ενήλικα στελέχη μας, συνέδρομα νοσοκομεία για την οργάνωση σταθμού νοηματοσίας. Αφού λοιπόν δεν φροντίζουν την αιστεία τους, τη λέσχη τους, δεν τρέχουν στα βουνά και στις κορυφές, η αναγκαία συνθήκη στο σπίτι γενικά, έτσι. Οι πρόσκοποι στέκονται δίπλα στον συνάνθρωπο και την κοινωνία και καλούν όλους στην εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση του ιού. Εδώ και 110 χρόνια διάλειπτης προσφοράς στην κοινωνία με επίκεντρο το παιδί. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σε συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί, έχει δημιουργήσει δύο ειδικές εκδόσεις με στόχο την ενημέρωση για την προστασία των παιδιών. Και επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, και οι πρόσκοποι είναι, νομίζω, κατεξοχήν αυτοί που δίνουν όλο τους τον εαυτό. 110 χρόνια παρουσία στη χώρα μας γιορτάζει ο προσκοπισμός. Περισσότερα από 350 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή αριθμούμε περίπου 25.000 μέλη. Και κάνετε όλες αυτές τις ωραίες δράσεις και στη φύση και εκδρομές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στις 22 Φεβρουαρίου οι πρόσκοποι όπου γης τιμούν τον ιδρυτή του προσκοπισμού, Μπάντεν Πάουελ. Στο πλευρό των πληγέντων σε Μπούρτζη, Βασιλικό και Πολιτικά βρέθηκαν το πρωί περισσότερα από 100 μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Πολυμελής ομάδα προσκόπων βρίσκεται εδώ και 3 ημέρες στις πληγήσεις περιοχές της Εύβοιας και προσφέρει εθελοντική εργασία σε όποιον το έχει ανάγκη. Και προσφέρουμε υποστήριξη σε κυρίως ευάλωτες ομάδες προσκοπισμού, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κύριος Χριστόφορος Μητρομάρας, Γενικός Σέφαρος Ελλήνων Προσκόπων, κοντά μας, καλό πρωινό. Καλημέρα σας, Γενικέ. Καλημέρα, κύριε Σκάλκο, καλημέρα, κύριε Λασκαράτο, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας.
Εμείς στα πλάνα μας βλέπουμε το βιντεάκι που έχουν δώσει οι πρόσκοποι από το Earth Tribe. Τόσο μέλλον προσκόπων οι πρόσκοποι μας έστειλαν αυτό εδώ, αγαπητέ Κώστα, πώς κάνουν κάθε χρονιά για το Σαββατοκύριακο. Αυτή τη χρονιά όμως έχει κάτι ιδιαίτερο το σήμα και καλωσορίζει το 21.